πώς μπορούμε να σχηματίσουμε διαλύματα στα οποία να εμφανίζεται η επίδραση κοινού ιόντος. Ας πάρουμε ένα διάλειμμα ενός ασθενούς οξέως ήτα α 300 ml, το οποίο να έχει συγκέντρωση στο ήτα α 0,1 μη. Μέσα σε αυτό θα ρίξουμε ένα άλλο διάλειμμα. Ας βάλουμε καυστικό νάτριο, επίσης 0,1 μη, το οποίο έχει όγκο 150 ml. Το διάλειμμα που θα φτιάξουμε θα το αραιώσουμε. Αραίωση σε ένα τελικό όγκο 1,5 λίτρου. Μας ζητάει να βρούμε πρώτα απ' όλα τον βαθμό ιοντισμού αρχικά στο ήτα α όταν είναι μόνο του και τον βαθμό ιοντισμού στο τελικό διάλειμμα, όπως επίσης και το pH του. Δίνεται ότι η ΚΑ είναι 10^-5 για το ΙΤΑ. Έχουμε καταγράψει τα δεδομένα και τα ζητούμενα και βλέπουμε ότι έχουμε ανάμειξη οξέως με βάση. Άρα έχω αντίδραση. Αφού έχω αντίδραση, σημαίνει ποσότητες, στοιχειομετρία, υπολογισμοί δηλαδή, νέες ποσότητες, νέες συγκεντρώσεις, δηλαδή βρίσκω ποιος είναι ο τελικός όγκος κλπ. Κλπ. Και τέλος, μελέτη ισορροπίας. Δηλαδή, με το που βλέπω ότι έχω αυτά, τα παγώνω όλα, βρίσκω τις καινούργιες ποσότητες και μετά κάνω τη μελέτη της ισορροπίας που έχω. Να βρω τις ποσότητες. Είμαστε στο ΙΤΑ. Μην ξεχνάμε ότι η όγκη είναι σε ml και πρέπει να τα κάνω εγώ λίτρα. Άρα 0,1 επί 0,3 ίσον 0,03 μολ. Μετά, καυστικό νάτριο. 0,1 επί 0,15 ίσον 0,015 μολ. Πάει το πρώτο βήμα. Πάω στην αντίδραση. Η τα α και να οΗ είναι εξουδετερός, είναι μονόδρομη, να α και νερό. Οι αρχικές ποσότητες. 0,03 για το οξύ. 0,015 για τη βάση. Τίποτα από εδώ, τίποτα από εδώ. Θα αντιδράσει όλη η βάση που είναι στοιχειομετρικά λιγότερη. Θα πάρει το απαραίτητο οξύ, θα μας δώσει το αλάτι και το νερό, τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει. Τι θα μου μείνει στο τέλος? 0,015, τίποτα από τη βάση, 0,015. Άρα, στο τελικό διάλειμμα έχω V ίσον 1,5 λίτρα. Άρα, το ΙΤΑ είναι 0,015 δια 1,5, αυτό μας κάνει 0,01 μη. Το ΝΑΟΗ, καυστικό νάτριο, δεν έχω τίποτα, ενώ το αλάτι ΝΑΑ έχω 0,015 προς 1,5, δηλαδή 0,01 μη. Εδώ, αυτά τα δύο έχουν επίδραση κοινού ιόντος. Έχω φτάσει στο τελευταίο κομμάτι που έχω υπολογίσει πλέον τις καινούργιες συγκεντρώσεις, οπότε μου μένει να μελετήσω την ισορροπία. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της στοιχειομετρίας, έχουμε εδώ 0,01 μη στο ασθενές οξύ,
εδώ δεν έχω τίποτα, μας τελείωσε αυτό, και έχω και ένα α, το αλάτι, 0,01 μη. Άρα μελετά επίδραση κοινού ιόντος. Ξεκινάω πρώτα από το αλάτι, το οποίο κάνω μονόδρομα σε διάσταση, να συν και α πλην. Ό,τι έχω, 0,01, 0,01, 1, αυτό φεύγει. Και προχωράω στο οξύ, στο οποίο έχω ιοντισμό με νερό, αμφίδρομη, οξόνια και α πλην. Έχω 0,01, 0,01. Βλέπουμε δηλαδή ότι εδώ το κοινό ιόν είναι το ιόν του οξέως, το οποίο κατεβαίνει κάτω. Χ, και έχω 0,01 - χ, χ, 0,01 συν χ. Αν εξετάσω τις προϋποθέσεις για παράδοχες, μας παίρνει, είναι 10^-3 ο λόγος, οπότε αυτό θα το πάρω εγώ περίπου 0,01 και αυτό θα το πάρω περίπου 0,01. Άρα, η κάπα α, που είναι 10^-5, είναι, εμφανίζω την έκφρασή της, είναι λάθος αυτό, μισό. Ξανά, λοιπόν, η έκφρασή της είναι, εδώ είμαστε, έλα, εδώ, λοιπόν, είμαστε, λοιπόν, είπαμε, οξόνια και α πλην. Και εδώ έχω το ηα. Είναι, λοιπόν, 0,01 επί χ, 0,01 εδώ, φεύγουν αυτά και μας βγαίνει το χ είναι ίσο με 10^-5. Είμαστε πλέον έτοιμοι να δώσουμε τις απαντήσεις μας. Έχουμε μελετήσει την επίδραση κοινού ιόντος, οπότε ο βαθμός ιοντισμού τελικά είναι α τόνος είναι χ που βρήκαμε προς σε, δηλαδή είναι 10^-5 προς 0,01, 10^-2 δηλαδή, 10^-3. Το pH, εφόσον έχουμε τη συγκέντρωση οξονίων, θα είναι μείον log τη συγκέντρωση των ιών των οξονίων, για να το θυμηθούμε λιγάκι σαν τύπο, είναι μείον log του 10^-5, δηλαδή το pH είναι ίσο με 5. Για να βρούμε τον αρχικό βαθμό ιοντισμού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο αυτόν εδώ πέρα, γιατί μιλάμε για την περίπτωση που είναι μόνο του το ασθενές οξύ. Άρα είναι α ίσον ρίζα, κα α που είναι το 10^-5 προς σε μόνο του όταν ήταν, δηλαδή θα πάρω το 0,1 που είχα αρχικά. Οπότε από εδώ πέρα μου βγαίνει α ίσον 10^-5 προς 0,1 10^-4, τετραγωνική ρίζα 10^-2. Εντάξει. Βλέπουμε δηλαδή πάλι ότι η επίδραση κοινού ιόντος μας μείωσε τον βαθμό ιοντισμού.